Στο σημερινό Mindset Talks έχουμε μαζί μας έναν καθηγητή φυσικής αγωγής, προπονητή άρσης βαρών, έχει τελειώσει το Πολυτεχνείο και τελειώνει και τις σπουδές του στην φυσικοθεραπεία. Μαζί μας είναι σήμερα ο Πάνος Κόκκινος. Πάνο, καλώς ήρθες. Καλώς σε βρήκα, Γιώργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση καταρχάς. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πώς είσαι, σε τι φάση σε πετυχαίνω? Με πετυχαίνει σε μια απαιτητική φάση της ζωής μου, λόγω των σπουδών μου και στη φυσικοθεραπεία και γενικά με όλα τα άλλα υπόλοιπα που ασχολούμαι, που είμαι και προπονητής υπεύθυνος ενός σωματείου πάνω στην Τερψιθέα. Δεν το αναφέραμε, του Πηλαία. Ναι, ναι. Γενικά τώρα ξέρεις πώς είναι οι ρυθμοί στην Αθήνα. Έχει αρκετό τρέξιμο, αλλά άμα κάνεις κάτι που σε γεμίζει, νομίζω. Εντάξει, τα έχουμε πει και πιο συχνά εμείς. Έχεις και τώρα μετακομίσει, έχεις πολλά πραγματάκια. Ναι, ναι, είμαστε σε αυτή τη φάση κιόλας. Είναι πολλά, εντάξει. Μου, οπότε... Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε στα θέματα. Το πρώτο θεματάκι που έχω ετοιμάσει είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται σε όλους τους τομείς, αλλά ειδικά στον τομέα του αθλητισμού, και είναι το τουπέ των αθλητών. Δηλαδή, τι εννοώ? Ότι είναι κλασική συμπεριφορά να μπαίνει κάποιος στο γυμναστήριο και είτε επειδή είναι πολύ καλός αθλητής, είτε επειδή είναι έτσι σαν χαρακτήρας, να έχει μια έπαρση, ξέρεις, να έχει ένα τουπέ, και είναι μια συμπεριφορά που τη συναντάμε συχνά. Ναι. Πώς πιστεύεις ότι αυτό θα μπορούσαμε να το αντιμετωπίσουμε, τι θα μπορούσαμε να πούμε σε αυτά τα παιδιά που έχουν αυτή την τάση, γιατί λίγο πολύ ίσως και όλοι να έχουμε βρεθεί σε αυτή τη φάση? Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου όταν είχα πάει στο σχολείο, ας πούμε, πήγαινα στο Στίβο. Όταν πήγαινα στο σχολείο, ήμουνα με το στυλάκι, γιατί επειδή εγώ ήμουν καλύτερος αθλητής, θεωρούσα ότι είμαι καλύτερος από όλους τους άλλους για κάποιο λόγο. Ναι. Ή ότι μια κοπέλα που έκανε ενόργανη πήγαινε στο σχολείο και έλεγε: παιδιά, είμαι καλύτερη. Ποια είναι η δική σου γνώμη πάνω σε όλο αυτό το θέμα? Ναι, γενικά αυτό είναι πολύ συχνό σαν συμπεριφορά. Ειδικά στις ηλικίες που λες, όταν είναι πιο μικρός ο άλλος που πηγαίνει στο σχολείο, μπορεί να δικαιολογηθεί εν μέρη. Τώρα, σε έναν άνθρωπο που είναι πιο μεγάλος, πρέπει να καταλάβουν, νομίζω, όλοι αυτοί που γιατρούν αυτή τη συμπεριφορά, ότι με αυτή τη συμπεριφορά που έχουν, δεν κάνουν καλό στους συναθλητές τους. Δηλαδή, θα πρέπει να είναι σαν πρότυπο για τους υπόλοιπους. Ναι, με να ξέρουν ότι είναι καλοί αυτοί, ότι είναι καλοί αθλητές, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό έτσι ώστε να κάνουν τους άλλους να τους ζηλεύουν ή να τους περιφρονούν, να τους μιλάμε ενεχτικά ή να τους βάζουν στο περιθώριο. Ναι, οκ. Okay. Και εγώ θα συμπληρώσω και για τον ίδιο τους τον εαυτό, έτσι. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με τους άλλους. Δηλαδή πολλά πράγματα ίσως. Πρέπει να είσαι ταπεινός, νομίζω. Είναι πιο ωφέλιμο. Βέβαια, υπάρχει και άλλη οπτική που θα σου πει: ναι, ρε μεγάλε, αλλά ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ποιο να σου πω τώρα, πολλούς αθλητές, ο Μπολτ. Ναι. Ο Μαγκρέκορ. Είναι πάρα πολλοί που ξέρεις, έχουν αυτό το στυλάκι ότι είμαι εγώ και κανένας άλλος. Και θα σου πει κάποιος ότι αυτό είναι ένα mindset για να επιτύχουν στον τομέα τους. Βέβαια, από την άλλη πλευρά υπάρχει ας πούμε, και ο Διαμαντίδης, που δεν είναι το ίδιο επίπεδο βέβαια σε αναγνωσιμότητα, που είναι ξέρεις, πιο ταπεινός, είναι άλλο στυλ. Ναι. Οπότε κάποιος από την άλλη θα σου πει είναι απαραίτητο για την επιτυχία. Mm. Εκεί τι θα πω μέσα αυτό να. Είναι απαραίτητο να είναι κάποιος πάρα πολύ motivated, να έχει στόχο ξεκάθαρο και να παλεύει αυτό. Το να έχει όμως συμπεριφορά αρνητική προς τους συναθλητές του ή όχι στους συναθλητές του, μάλλον προς τον απλό τον κόσμο. Γιατί γι' αυτό μιλάμε, έτσι. Ναι, γιατί μπορεί κάποιος να μην επηρεάζει τόσο πολύ τους άλλους, αλλά να μπαίνει κάπου και να λέει: παιδιά, εγώ είμαι ο καλύτερος, σηκώνω τα πιο πολλά, είμαι ο πιο δυνατός, είμαι εκείνο, είμαι το άλλο, και να έχει αυτό το τουπέ. Ή μπορεί να μην λέει και πολλά. Ξέρεις, να έχει αυτό το στυλάκι, το είμαι εδώ πάνω, ας πούμε, και... ή έχω δει πάρα πολλούς που πρωτοξεκινάνε crossfit και σου λέει ο άλλος: κοίταξε να δεις, όλοι εσείς εδώ κάνετε ένα απλό κοινό γυμναστηριακή, εγώ κάνω και άρση βαρών, κάνω και τρέξιμο, κάνω και αυτό χίλια δύο πράγματα. Αυτό είναι, δεν είναι άσχημο όμως για κάποιον που ξεκινάει? Ένα παιδί που θέλει να χάσει κάποια κιλά παραπάνω ή θέλει να γυμναστεί, ή ένα άνθρωπο που είναι πιο μεγάλο σε ηλικία τέλος πάντων. Και να βλέπει τέτοιους τύπους μέσα σε ένα γυμναστήριο, ας πούμε, crossfit. Δεν είναι ωραία εικόνα, είμαι σύμφωνο σε αυτό. Απλά ξέρεις, κάνω και τον αντίλογο πολλές φορές. Ναι, ναι. Νομίζω από μέσα τους, εσύ Γιώργο, δηλαδή πρέπει να καταλάβουν αυτά τα πράγματα. Ότι ναι, μένει για τον εαυτό τους, αφού έχουν βάλει ό,τι στόχους έχουν βάλει, να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να τους πετύχουν. Αλλά σίγουρα να κοιτάξουν να έχουν αυτό που λέμε ευγενή άμυλα. Δηλαδή να μην φέρουν τους άλλους στη δύσκολη θέση. Σωστή. Και όπως το λένε και στην άρση βαρών, ας πούμε, στο πλατό είναι χειρότερη εχθρή, αλλά έξω από το πλατό. Είναι καλή φίλη, ας πούμε. Επίσης, πιστεύω ότι θα τα βρουν πολλά πράγματα μπροστά τους. Δηλαδή, κάποιος που συνέχεια έχει έπαρση, όταν του προκύψουν κάποιες δυσκολίες στη ζωή του, θα πει: οπ, τώρα τι κάνουμε. Κατέβηκα. Τώρα. Κατέβηκα, τώρα τι κάνουμε. Και νομίζω ο περισσότερος κόσμος θα τα βρει μπροστά του.
Οπότε ίσως να πρέπει να κρατάμε το καλάθι μας κατά κάποιο τρόπο. Εννοείται, συμφωνώ. Στο επόμενο κομμάτι έχουμε τα social media που έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στο πώς βλέπουμε το fitness, στο πώς βλέπουμε τη ζωή. Μας επηρεάζουν στο κομμάτι αν είμαστε ευτυχισμένοι ή όχι. Βέβαια. Πώς πιστεύεις ότι έχει επηρεάσει γενικά όλους τους νέους, όχι μόνο τους πάντες, τις ζωές τους και το πώς βλέπουν το fitness? Πάρα πολύ. Μιλάμε, είναι νομίζω ο πιο καθοριστικός παράγοντας που έχει επηρεάσει τον τρόπο που γυμνάζεται ο κόσμος από το γυμνάσιο, να πω. Από όταν δηλαδή αρχίζει και έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και στο YouTube και στο Instagram και στο TikTok, σε όλα, αρχίζουν και έρχονται τα παιδιά από πάρα πολύ μικρή ηλικία σε επαφή με εικόνες που σε παλαιότερα χρόνια δεν μπορούσαν να έρθουν. Δηλαδή, είτε αυτοί είναι YouTubers, είτε είναι TikTokers, είτε influencers. Αθλητές υψηλού επίπεδου ή αθλητές όχι τόσο υψηλού επίπεδου που κάνουν την προπόνησή τους και τη βιντεοσκοπούν, την προβάλλουν στο κοινό με αποτέλεσμα τα παιδιά να τη βλέπουν και να κοιτάνε να ταυτιστούν, να γίνουν σαν κι αυτούς. Το οποίο βέβαια αυτό είναι δίκο που μαχαίρι πιστεύω. Δηλαδή έχει και τα θετικά και τα αρνητικά. Δηλαδή τώρα ένα παιδί, ας πούμε, ας πιάσουμε τα παιδιά για αρχή, ότι δεν ξέρω κατά πόσο έχει την κρίση να δει με αυτά που κάνει κάποιος στα social, ας πούμε, media. Είναι σωστά ή πρέπει να τα κάνει, έτσι. Άμα είναι η ηλικία του να τα κάνει ή άμα πρέπει να τα κάνει γενικότερα. Με λίγα λόγια, είναι πολύ δύσκολο να φιλτράρει κάποιος αν αυτό που βλέπει είναι σωστό ή όχι. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και ειδικά με σε μικρές ηλικίες, ένας έλεγχος από τους γονείς είναι απαραίτητος. Οπωσδήποτε. Γιατί όταν αφήνεις το παιδί σου να βλέπει ό,τι να είναι, είναι σαν να λες, ξέρεις κάτι, άστο το παιδί να μιλάει και με αγνώστους και ναι, να του δίνουν συμβουλές άγνωστοι. Που είναι παράλογο εντελώς. Οπότε ο γονιός σε πρώτη φάση θα πρέπει να έχει πλήρη εικόνα. Πρέπει να έχει control, βέβαια, εννοείται. Από την άλλη πλευρά, εμείς παλιότερα ας πούμε, είχαμε τα περιοδικά, αντίστοιχα περιοδικά που μπορεί να βλέπαμε έναν bodybuilder τι ακριβώς κάνει. Είχα σου ευχαριστώ, δεν είχα δει πρώτη φορά ναι, φωτογραφία bodybuilder. Και έλεγες τι γίνεται. Και τώρα είναι. Αυτό είναι, αυτό δεν σου λέω. Τώρα πλέον είδες το μάτι, το βλέπεις συνέχεια και δεν σου κάνει εντύπωση. Ενώ παλιότερα το βλέπεις σε ένα περιοδικό και λες Παναγία μου. Πώς γίνεται έτσι να γίνει κάποιος άνθρωπος, ας πούμε. Είναι... Και έχω παρατηρήσει ότι, για παράδειγμα, παλιότερα δυσκολευόντουσαν να μιλήσουν για συμπληρώματα και λέγανε εξής, υπήρχε αυτό το ταμπού. Τώρα μιλάνε όλοι τα πλάνα στο σούπερ μάρκετ. Και όχι μόνο αυτό, μιλάνε πλέον σαν να είναι τίποτα για τα αναβολικά. Ότι τι παίρνεις. Δηλαδή, εγώ ακούω πολλές συζητήσεις και λένε για αυτά τα πράγματα. Και λέω, τι γίνεται, παιδιά. Είναι το φιλτάρισμα που λέγαμε πιο πριν ότι χρειάζεται, είδες οπωσδήποτε. Και εξής, κάπου υπάρχουν πολλοί influencers, καλός ή κακός, που μιλάνε για αυτά. Και νομίζω ότι όλο αυτό υπάρχει έτσι, ένα αρνητικό αντίκτυπο στα παιδιά. Και όχι μόνο. Σε όλους. Δηλαδή, και ένας ενηλικάς θα το δει και θα πει: Α, για να μιλάνε τόσο cool όλοι, δεν θα είναι και κάτι. Βέβαια, ας πούμε και το θετικό ότι με τα social έχουν έρθει για τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία σε επαφή με τον αθλητισμό. Που ενδεχομένως παλαιότερα, άμα δεν είχαν κάποιον στο οικογενειακό του περιβάλλον, έναν πατέρα, ίσως κάποιο θείο, να έκανε ένα άθλημα από παλιά, ας πούμε, για να του μοιήσει στο συγκεκριμένο. Πιο δύσκολα να ασχολιόντουσαν με τον αθλητισμό. Ενώ τώρα, είτε καλό ή κακό, έρχονται σε επαφή με τον αθλητισμό από πολύ μικρή ηλικία, ας πούμε. Ναι, εντάξει. Οπότε έχει τα θετικά του. Έτσι. Έχει τα θετικά του, αλλά θέλει προσοχή. Επίσης, άλλο θέμα είναι ότι. Που έχω δει πάρα πολλές φορές, δηλαδή και εγώ από κοντά, ότι προσπαθούν να μιμηθούν ανθρώπους ή μαθαίνουν τεχνικές, ας το πούμε, μέσω του YouTube από αγνώστους, ξέρεις τώρα εξ αποστάσεως, ναι, και πάνε και τα κάνουν μόνο στα συμβατικά γυμναστήρια και. Ό,τι γίνει, ας πούμε. Ωραία, ωραία. Πώς θα μπορούσε να κινηθεί ένας που θέλει να μάθει και, έστω ότι δεν είναι καλή πηγή τα social media, πώς θα μπορούσε να ενημερωθεί και να είναι σίγουρος ότι η προφορία που παίρνω είναι σωστή? Τώρα αυτό εδώ πολύ μεγάλη κουβέντα, πολύ μεγάλο θέμα θίγης. Νομίζω πρέπει να πάει να. Πρέπει να βρει τον κατάλληλο άνθρωπο να τον καθοδηγήσει. Και πώς θα φιλτράρει αυτός ο άνθρωπος, αν γνωρίζει ή όχι, αφού δεν έχει κριτική σκέψη ή γνώση για το αν γνωρίζει ο άλλος. Αυτό τώρα, όταν είναι κάποιος σε μικρή ηλικία, δεν μπορεί να το κάνει προφανώς. Όταν κάποιος είναι ενήλικος, σε πρώτη φάση, νομίζω πάντα ένας άνθρωπος, όταν γνωρίζει κάποιον για προπονητή, άμα τον θέλεις να τον έχεις για προπονητή σου, πρέπει να σε εμπνεύσει καταρχάς. Πρέπει να σε πείσει εντός εισαγωγικών με αυτά που θα σου πει. Λίγο πολύ όσοι, όταν με κάποιον άνθρωπο μιλάς, καταλαβαίνεις περίπου τι ξέρει και τι δεν ξέρει. Τώρα θα σου έλεγα να πάει να ζητήσει και τι έχει κάνει, αν έχει κάνει ζωή του, ας πούμε, σπουδές κτλ. Αλλά πολύ ξεγάλα, ξέρουμε ότι και το νέο, άμα έχει τελειώσει μια γυμναστική ακαδημία, δεν σημαίνει απαραίτητο ότι έχει γίνει και καλό προπονητή. Οπότε
δεν μπορώ αυτό να το πω, ας πούμε, καταλαβαίνεις. Το σημαντικό είναι πάντως, εφόσον τα τσεκάρει όλα αυτά, να βρει κάποιον άνθρωπο και να τον εμπιστευτεί. Και όχι να πηγαίνει από τον ένα στον άλλο, δηλαδή και αυτό το έχω δει. Αυτό είναι άλλο κομμάτι, ναι, που είναι αυτό που ο ασκούμενος έχει αμφιβολίες για τα πάντα. Ναι, κάνω αυτό. Το τέλειο πρόγραμμα. Έχω τον τέλειο προπονητή. Είμαι στον τέλειο χώρο. Και αυτό τώρα, ναι. Και ο Ακόβη το είχε πει πολύ ωραία. Έχει έρθει για πότε και είχε πει ότι ένας λάθος προπονητής με ένα λάθος πρόγραμμα, αν τον πιστεύει ο ασκούμενος, θα πετύχει. Το είχε πει πολύ ωραία. Καλά, δεν υποδάσκαλος, ναι, εννοείται. Το είχε πει πολύ, πολύ ωραία. Είχε απόλυτο δίκιο, βέβαια. Είσαι από τους παλιούς στο χώρο του CrossFit. Θέλω να μου πεις πώς έχεις δει την εξέλιξη όλα αυτά τα χρόνια. Καλά, και εσύ, σαν καταξιωμένος αθλητής του CrossFit, έχεις δει ότι πλέον το επίπεδο έχει ξεφύγει. Δηλαδή τώρα τα τωρινά, ας πούμε, τα σκέλτα, ας το πούμε, αγωνίσματα είναι τα παλιά elite και ναι, πιο ναι. πολύ από τα παλιά elite. Είναι πολύ δύσκολο, έχουν δυσκολέψει. Ναι. Δηλαδή έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ, γιατί και εγώ έτυχε και ήμουνα τότε όταν ήμουνα πάνω στη Θεσσαλονίκη το 2009 και το 2010 που είχα δει τότε το Σιλιανίδη που πήγαινε στο παλιό του γυμναστήριο, το συμβατικό, που είχε αρχίσει στη Θεσσαλονίκη να το δουλεύει το CrossFit και εγώ απορούσα, έλεγα τι κάνουν τώρα αυτοί εκεί πέρα. Και για να λέμε για τα άλλα, είχα και έναν φίλο μου τότε, τον Ανδρέα τον Γούναρη, ο οποίος με μίλησε και έκανα μαζί τις πρώτες προπονήσεις και μου έμαθε σιγά σιγά αυτή τη φιλοσοφία που μου είχε συνεπάρει από τότε, ας πούμε. Έχει προχωρήσει πάρα πολύ, έχει δυσκολεύσει πάρα πολύ, δηλαδή για να κάνει κανείς αγωνιστικό δεν ξέρω. Στο αγωνιστικό είναι, ναι. Πάρα πολύ. Τώρα, αν κάποιος θέλει να γυμναστεί για την καλή του την υγεία, για να κινητοποιηθεί, είναι πάρα πολύ καλή μορφή γύμνασης. Βεβαίως, πάντα πρέπει να, αυτό που λέγαμε πριν, να βρει κάποιον άνθρωπο να τον εμπιστευτεί, να έχει γνώση αυτό. Γιατί εντάξει, όσο να το κάνεις, έχει στοιχεία από πάρα πολλά αθλήματα που είναι ταχυδυναμικές κινήσεις. Πρέπει να ξέρει ο προπονητής, να τον δει τον αθλητή, τον ασκούμενο. Να είναι σίγουρος ότι μπορεί να τα εκτελέσει, να μην τον βάλει γρήγορα να κάνει π.χ. κάποιο αρασέ, κάποιο πολλέ, κάτι στους κρίκους που ενδεχομένως να του φέρουν τους ώμους σε κάποια ειδήσει, κακή θέση, ας πούμε, μηχανικού μειονεκτήματος κτλ. Δηλαδή θέλει μια προσοχή σε αυτό το κομμάτι. Αν όμως πάρουμε, άμα θεωρήσουμε ότι όλα τα υπόλοιπα είναι σωστά, είναι πάρα πολύ καλή γυμναστική γιατί αφενός δεν βαριέται κανείς. Έτσι, δεν βαριέται. Έχει μεγάλη ποικιλία. Έχει μεγάλη ποικιλία. Βλέπεις γρήγορα πρόοδο και το σημαντικότερο εσύ, είναι ότι το socializing, δηλαδή. Κάνεις καινούργιους φίλους, κάνεις παρέες. Βέβαια, πολύ μεγάλο κομμάτι. Βασικό, βασικό. Ναι. Πολύ μεγάλο. Σε κρατάει κιόλας ακόμα και τις μέρες που ψιλοβαριέσαι. Εννοείται, είναι το σημαντικότερο. Το σημαντικότερο. Παρ' όλα αυτά και στο κομμάτι του coaching, δηλαδή από την πλευρά των προπονητών, έχει υπάρξει μεγάλη εξέλιξη. Οπότε για έναν ασκούμενο που θέλει να ξεκινήσει, θα λέγαμε ότι είναι πολύ πιο ασφαλές από ό,τι ήταν παλιότερα. Δηλαδή, τουλάχιστον αυτό έχω αντιληφθεί. Ναι, ναι. Βέβαια, υπάρχουν και οι ασκούμενοι που μπαίνουν στο ρόλο του προπονητή πολλές φορές και είναι ενοχλητικοί, ας το πούμε, σε έναν βαθμό που θα δουν κάποιον έτσι λίγο πιο καινούριο. Θα σου πω πώς θα το κάνεις. Ενώ υπάρχει ο προπονητής μέσα στο τμήμα και θέλει να σου δώσει τα tips του και μπορεί να μην είναι και 100% σωστά. Δεν ξέρω. Έχεις συναντήσει σε τέτοιους. Δεν το ξέρεις. Κάθε δοκιμαστήριο έχει έναν coach και έχει από κάτω άλλους 15 coaches οι οποίοι λένε το κοτόδι και του μαγκρέτου στου ασκούμενου. Τι να πω, υπερβάλλουν ζήλους να πω, θέλουν να το δείξουν, να φανούν, να το παίξουν ότι είναι προπονητές. Έχουν αυτό άγνοια, ας πούμε, κινδύνου, να σου το πω και έτσι. Δηλαδή, μπορεί να δείχνει κάποια άσκηση, π.χ. ένα snatch, κάτι, ένα clean σε κάποιον, που να μην μπορεί, ρε παιδί μου, να το κάνει αυτό το πράγμα τη δεδομένη στιγμή. Να μην έχει ακόμα το mobility στου αστραφάλου, χίλια δύο πράγματα μπορεί. Να πάνε πάνω οι αγώνες του, χίλια δύο πράγματα. Και εκεί να επιμένει ή να δίνει συμβουλές πώς να κάνει τεχνητά την τεχνική. Πολύ συχνό φαινόμενο. Τώρα. Δυστυχώς. Μπορεί να εξαλειφθεί με κάποιο τρόπο αυτό, ή μάλλον πώς μπορεί ένας προπονητής να διαχειριστεί αυτούς τους ασκούμενους που το παίζουν προπονητές ενώ δεν είναι. Νομίζω μόνο με χιούμορ, Γιώργο. Δεν μπορεί. Γιατί είναι και λυπή θέση προπονητή, δεν μπορεί να το προσβάλλει στον άλλον. Γιατί θα παρεξηγηθεί κιόλας. Βέβαια. Μόνο με χιούμορ νομίζω μπορείς να του περάσει το μήνυμα ότι ξέρεις τι. Εντάξει, κάνουμε την πλάκα μας, αλλά ξέρεις τι, αυτό είναι η δική μου δουλειά. Εσύ κάνει τη δική σου δουλειά που είναι να κάνει προπόνηση εδώ πέρα, νομίζω. Εγώ λέω συνήθως να φύγω. Αυτό. Να φύγω. Παιδιά, φεύγω εγώ. Είναι εδώ, ξέρω εγώ, κότσο Δημήτρης, πείτε σε αυτό, ναι. Ποιος πιστεύεις ότι είναι ο ουσιαστικός ρόλος του προπονητή, γιατί ο περισσότερος κόσμος έχει μια οπτική για το τι κάνει ένας προπονητής. Αλλά στην πραγματικότητα, ποιος είναι ο ουσιαστικός ρόλος που πρέπει να κάνει. Κοίταξε να δεις τώρα, όταν μιλάμε για προπονητή ενός αθλήματος, έτσι. Είναι άλλος ρόλος από όταν μιλάμε για ένα προπονητή που είναι γυμναστής, που θέλει να γυμνάσει έναν απλό ασκούμενο. Στην περίπτωση αυτός που θέλει να προπονήσει κάποιον, ας πούμε, αθλητή, να το πω και έτσι, είναι
ο καθοδηγητής του, είναι ο δάσκαλός του. Δηλαδή, είναι ο άνθρωπος που αυτό που λέγαμε πριν πρέπει να τον εμπιστευτεί ο αθλητής και να τον πάει από εδώ πιο ψηλά. Όταν μιλάμε για πρωταθλητισμό, είτε αυτό είναι άρση βαρών, είτε είναι οποιοδήποτε άλλο άθλημα, ας πούμε, και το κρόσφιτ και οποιοδήποτε άλλο άθλημα. Βέβαια, ο πολλής ο κόσμος, άμα τους λες προπονητές, τι έχετε στο μυαλό σας, σκέφτεστε, οι γυμναστές, σκέφτονται τον τύπο ο οποίος θα τον πετύχει σε ένα γυμναστήριο και θα σου βγάλει πέντε ασκήσεις για στήθος, πλάτη, ξέρω εγώ, πόδια, να σε κάνει φέτες, να σε βγάλει στην παραλία ή να κάνει σε μια κοπέλα, ας πούμε, ανύψωση των γλουτών. Δηλαδή, πόσες φορές το έχεις ακούσει, ειδικά κοπέλες, εγώ θέλω γλουτούς, θέλω πόδια, ή άντε θέλω πάγκο, θέλω. Στήθη Σούπερμαν. Ναι, πολύ συχνό νομίζω, έτσι. Ναι. Ενώ η ουσία του γυμναστή είναι να μπορέσει να εμπνεύσει και τον ασκούμενο να υιοθετήσει έναν υγιή τρόπο ζωής, να αισθάνεται καλά στην καθημερινότητά του. Πράγματα τα οποία όταν τα έχεις τα θεωρείς δεδομένα, τα οποία όμως δεν είναι καθόλου δεδομένα, άμα το σκεφτούμε καλά. Δηλαδή κάπου εκεί νομίζω, αυτό είναι πολύ. Και ειδικά με τους influencers που λέγαμε και πιο πριν, γι' αυτό έχει πάει πολύ ο κόσμος προς αυτή τη σκέψη. Δηλαδή ο προπονητής, ξέρεις τι είναι μόνο για να σε κάνει, να κάνεις bench press, ξέρω εγώ, 150 κιλά. Ή να κάνεις, ξέρω εγώ, back squat 200 κιλά. Είναι συχνό φαινόμενο κιόλας ένας να ακολουθεί κάποιον που είναι, ας πούμε, fitness, το οτιδήποτε, coach, influencer ή το οτιδήποτε, μόνο και μόνο για το φυσικό του. Επειδή έχει ένα ωραίο σώμα, okay, άλλο μεγάλο κομμάτι. Για να έχει ωραίο σώμα, λογικά θα ξέρει και πολλά πράγματα. Δηλαδή, νομίζω και η άνδρος του Σαμ Σούλεκ, ναι. Δεν ξέρω αν τον έχεις ακουστά στην Αμερική, που πήγε τάπα, νομίζω κυρίως για το φυσικό του είναι. Και, δηλαδή, η διατροφή του είναι χάλια, η προπόνησή του είναι. Αμφιλεγόμενη. Ναι. Απλά πλακώνεται στα αναβολικά, ας πούμε, και έχει φτιάξει ένα φυσικό και τον βλέπουν όλοι. Έχει ίσως και μια άλλη επίδραση με το κοινό, σαν να μιλάει, λες και είναι φίλοι, ίσως να παίζει και αυτό ρόλο. Ναι. Αλλά σίγουρα δεν είναι κριτήριο να κοιτάς κάποιον μόνο για το φυσικό του. Σίγουρα σε ένα βαθμό θα πρέπει να έχει χτίσει κάτι, δηλαδή να έχει και ένα πρακτικό κομμάτι, να έχει πει, ξέρεις τι, έχω κάνει και 2-3 πράγματα. Πρακτικά, δεν είναι ότι ξέρω μόνο όλη την έρευνα του κόσμου, όλες τις θεωρίες. Γιατί μόνο τους δεν αρκούνε. Πρέπει να έχεις βιώσει και να ξέρεις πώς νιώθει ο αθλητής εκείνη τη στιγμή που κάνει τα κιλά. Πολύ σημαντικό γι' αυτό, βέβαια. Πολύ σημαντικό, βέβαια. Το έχω δει αυτό πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, αυτό που ακριβώς περιέγραψες ήταν του The Point. Άνθρωποι οι οποίοι, ρε παιδί μου, δεν είναι τίποτα. Όχι να είναι γυμναστές ή να έχουν τελειώσει κάποια άλλη. Όταν σου λέω τίποτα. Απλά κάνανε, ας πούμε, βάρη. Πέρανε τι πέρανε, είχαν ένα αλφα σώμα, έτσι. Και αυτοί οι άνθρωποι, ρε Γιώργο, έχουν πελάτες, τους κάνουν personal, ιδιαίτερα μαθήματα. Δεν ξέρω με τι κριτήριο κάποιος επιλέγει έναν άνθρωπο τέτοιον να τον εμπιστευτεί. Μάλλον ξέρω, αλλά συναχωριέμαι που τον επιλέγει, κατάλαβε να σου πω. Πρέπει κάπως. Είναι όλα θέμα marketing, ίσως τελικά. Εντελώς όμως, αλλά δεν πρέπει και ο κοινός κόσμος και γενικά όλοι μας να έχουμε ανοιχτές τις κεραίες μας, να φιλτράρουμε την πληροφορία. Αυτός που είναι απέναντί μας, τι έχει να μας δώσει. Έτσι είναι, ναι. Και αυτό που είπες και πριν, ότι δεν είναι μόνο για να μας γυμνάσει. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι ο ρόλος του προπονητή όταν μπαίνεις σε ένα γυμναστήριο, γενικά όταν θα αναλάβεις κάποιον, είναι να τον εκπαιδεύσει συνολικά τον τρόπο να σκέφτεται με έναν πιο, ας το πούμε, σωστό, ορθό τρόπο. Δηλαδή, να τα ζυγίζει τα πράγματα, να καταλαβαίνει γιατί κάνει το κάθε τι. Να μην σκέφτεται ότι, OK, να φουσκώσει ο δικέφαλος και να είναι μόνο δικέφαλο τρικέφαλα. Δηλαδή, να είναι κάτι παραπάνω από αυτό. Δεν ξέρω. Με αυτή είναι η ουσία. Αυτό το κάτι παραπάνω από αυτό. Αλλά το θέμα είναι να το καταλάβουν και όλοι ότι είναι κάτι παραπάνω από αυτό. Πάμε στο κομμάτι και λίγο της φυσικοθεραπείας που σπουδάζεις. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για το κομμάτι του prehab, το κομμάτι του mobility, της ευληγησίας. Πόσο σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει στη ζωή του ανθρώπου, στη γενική υγεία του, στο πώς μπορεί να νιώθει με στη ζωή του. Είναι πολύ μεγάλο το κομμάτι του prehab. Δυστυχώς και από τον εαυτό μου θα σου πω και άλλα και από αθλητές που έχω συναντήσει, έχω γυμνάσει ανά τα χρόνια. Μόνο όταν κάτι πάθουμε, όταν χτυπήσουμε, τότε γυρνάμε πίσω και σκεφτόμαστε, α, έπρεπε να είχα κάνει και αυτό, ας πούμε, πιο. Δηλαδή. Να πούμε επιγραμματικά για όσους δεν γνωρίζουν, τι είναι το prehab. Το prehab, ας πούμε, είναι ασκησιολόγιο πρόληψης. Έτσι ώστε να μπορείς να έχεις και τις ουμίες σου και τους στενοντές σου και τις αρθρώσεις σου υγιείς για να αποφύγεις τυχόν τραυματισμούς. Και όταν λέω υγιείς, εννοώ να έχουν ένα εύρος κίνησης που μπορούν να έχουν το πλήρες αν είναι δυνατό, να είναι ελαστικοί οι μύες σου, γιατί ένας μύης ο οποίος είναι ελαστικός τραυματίζεται πιο δύσκολα από έναν μύο ο οποίος είναι βραχισμένος, έτσι. Ο βραχισμένος μύης τραυματίζεται πολύ πιο εύκολα. Ειδικά ένας αθλητής ο οποίος κάνει πρωταθλητισμό, έτσι, πρέπει να. Θα έχεις δει και εσύ από τα χρόνια σου και στο στίβο και στο crossfit ότι κάνουν κανένα μισάωρο τουλάχιστον ζέσταμα οι αθλητές πριν μπουν να κάνουν την προπόνησή τους. Γιατί είναι τα φορτία υψηλά, η ένταση υψηλή που δεν μπορούν να μπουν κατευθείαν στην προπόνηση κάνοντας απλά ένα τζόκινγκ, ας πούμε, ή μια διατασούλα.
Δεν λέω βέβαια ο κοινός ασκούμενος να πάει να κάνει μισή ώρα ζέσταμα για να κάνει την προπόνηση. Ακριβώς, ομολόγω και το άθλημα. Δηλαδή υπάρχουν και οι powerlifters που λένε πρέπει να μπω στο maximum όσο το δυνατόν λιγότερα set. Δηλαδή μπαίνω κατευθείαν με σκέτη μπάρα μια δεκάρα, μπαίνω μια τριπλή στα 100. Κατάλαβες. Ανάλογα το επίπεδο του καθενός και ποιος είναι ο στόχος του αθλήματός του, ίσως. Το βλέπω και αυτό να συμβαίνει. Βέβαια, να σου πω ότι εγώ με αυτό δεν συμφωνώ ακόμα και αυτοί θα έπρεπε να αφιερώνουν χρόνο να κάνουν mobility και το ζέσταμά τους αφενός πριν μπουν στην προπόνηση τους. Αφετέρου πρέπει να έχουν ευλυκυσία, να έχουν καλή ελαστικότητα στους μύρες τους, να κάνουν διατάσεις. Mm-hmm. Είναι πράγματα τα οποία θα τους ωφελήσουν ώστε να μην τραυματιστούν μακροπρόθεσμα. Απλά αυτό που σου έλεγα πριν είναι ότι άλλο ζέσταμα, ας πούμε, και πριχά που θα κάνει ένας αθλητής υψηλού επίπεδου, άλλο θα κάνει ένας ασκούμενος που θα σου έρθει, ας πούμε, σε ένα εδώ πέρα, να κάνει το πρόγραμμα της ημέρας ή κάποια δύναμη ή οτιδήποτε. Πρέπει να κάνει, να μην το κάνει skip, απλά δεν χρειάζεται να του πάρει και μισή ώρα. Αλλά σίγουρα πρέπει να κάνει. Και επίσης, όσο πιο μικρός ασχολείσαι με την ελαστικότητα, με την ευλυκυσία, τόσο πιο μεγάλος θα βρίσκεις μπροστά σου. Δηλαδή, έχει κερδίσει, έχει χτίσει καλές βάσεις από τη μικρή ηλικία. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό το τι άθλημα θα επιλέξουν οι γονείς να πάνε παιδάκι όταν είναι σε μικρή ηλικία. Δηλαδή, ας πούμε, κάποια αθλήματα όπως είναι η πάλι, για αγόρια ειδικά και για τα κορίτσια, ας μην το. Τα θεωρώ, ας πούμε, επειδή γυμνάζουν το σώμα σαν ολότητα και σε ακραίες θέσεις τους, τις αρθρώσεις τους κτλ. Όταν αυτά αναπτύσσονται, αποκτούν δύναμη σε αυτές τις θέσεις. Οπότε, αργότερα όταν γίνουν 12-15 χρονών, ό,τι και να κάνουν από άθλημα, ό,τι και να επιλέξουν, θα είναι πιο θωρακισμένη. Το σώμα θα είναι πιο θωρακισμένο σε οτιδήποτε φορτίο δεχτεί. Σωστά, ναι. Ενώ αντίθετα, ένας άνθρωπος τώρα 30 χρόνια, ας πούμε, που ξεκινάει πρώτη φορά να κάνει γυμναστική, ειδικά crossfit, να μην έχει κάνει τίποτα. Αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει να αφιερώσει χρόνο για να μην χτυπήσει αυτό. Δηλαδή, ένας μυς τώρα ή μια άρθρωση που δεν έχει δεχτεί φορτία τόσα χρόνια και πας και τον πιέσει με αρασέ, με ακρέσεις πάνω από το κεφάλι κτλ. Θέλει προοδευτικότητα. Δηλαδή. Είναι σοκ για το σώμα. Θέλουν να δουλέψουν πάρα πολύ. Και πιο πολύ δυστυχώς βαριούνται. Γι' αυτό και εγώ τουλάχιστον έχω δει ανθρώπους να χτυπάνε από αυτό το πράγμα. Ναι. Και όχι μόνο. Νομίζω ότι οι περισσότεροι, απλοί ασκούμενοι που έρχονται, όλοι λίγο πολύ έχουν τα θεματάκια τους. Ένας θα σου πει: έχω μια κύλη εδώ. Άλλος έχω αυχένα. Άλλος έχω όμο. Γόνατα. Όλοι έχουν υψηλό κάτι. Εγώ αυτό που λέω σε όλους είναι ότι αυτό που έχεις, το χάπι σου, είναι πριν το workout να ασχολείσαι specific, συγκεκριμένα για αυτό το κομμάτι που έχει θέμα. Έχει θέμα με τον νόμο. Κάτσε με να κάνει τα ελαστικάκια σου. Βέβαια. Και μετά μπαίνει και να κάνει το ζέσταμα που κάνουμε όλοι μαζί. Γιατί αυτό που θα κάνουμε όλοι μαζί μπορεί να μην σε καλύπτει εσένα για το πρόβλημα του ειδικού που έχει. Να πρέπει να ασχοληθεί. Και απλά όλοι θα πούνε: ξέρει, βαριέμαι, γύρισα από τη δουλειά τελευταία στιγμή. Μπαίνω και πέντε. Ακριβώς. Ναι. Κατευθείαν από τη δουλειά ή να αποβάσω τη φόρμα και μπαίνω στο πρόγραμμα. Έχω χάσει και το μισό ζέσταμα και πάμε. Είμαι μασίφ, εγώ δεν έχω ανάγκη. Και ότι γίνει. Έλα μου. Δυστυχώς όμως δεν είναι καλή κατάσταση αυτό, ναι. Και εγώ το έχω δει με τα χρόνια ότι πλέον χωρίς ζέσταμα, ειλικρινά σου μιλάω ότι και μέσα στο μάθημα δεν δείχνει ούτε μια έλξη, ούτε ένα push-up. Εσύ είναι επικίνδυνο, εννοείται. Ναι. Δηλαδή τώρα να κάτσω κάθε μια ώρα να δείχνω έλξεις και κινήσεις έτσι που είναι δύσκολες κρύος, χρόνιες φλεγμονές, δηλαδή υπάρχει θέμα. Πόσο μάλλον για κάποιον που δεν έχει και εμπειρία, έτσι. Εννοείται. Επίσης αυτό που ήθελα να θα πιαστώ από αυτό που είπες, που σου έρχονται εδώ όντως άνθρωποι που έχουν ή μέση είτε αφιένα οτιδήποτε, πρέπει να καταλάβουν ότι η άσκηση είναι. Δηλαδή, εγώ μέσα από τη φυσικοθεραπεία, ας πούμε πλέον, αυτό βλέπω. Η φυσικοθεραπεία είναι η. Τα φέλη της είναι απίστευτα, δεν το συζητάμε έτσι. Είναι η πρώτη γραμμή άμυνας. Άντε σου έρχεται ένας χτυπημένος, τον φτιάχνεις. Από εκεί και πέρα όμως, άμα τον αφήσεις, θα ξανακυλήσει την προηγούμενη κατάσταση εκείνος. Πάλι στο ίδιο θέμα. Πρέπει να γυμναστεί. Δεν γίνεται. Η άσκηση είναι πάνω απ' όλα. Που κολλάει και με το άλλο που σου έλεγα. Ναι. Έχεις δίκιο. Και πολλοί νομίζουν ότι η φυσικοθεραπεία στην ουσία είναι τα μηχανήματα. Όχι, ενώ στην πραγματικότητα είναι κίνηση. Καμία σχέση. Βέβαια, εννοείται. Έχει αλλάξει αυτό. Ήταν τα 50 χρόνια πλέον η φυσικοθεραπεία. Είναι ο κλινικός συλλογισμός. Έρχεσαι εσύ, σε γνωρίζω τον Γιώργο. Βλέπω ο Γιώργος ποια είναι η καθημερινότητά του, τι έχει κάνει στο παρελθόν, τι τον ενοχλεί, γιατί τον ενοχλεί αυτό που τον ενοχλεί, και βγάζω ένα game plan, ένα σχέδιο δράσης. Πώς θα βοηθήσω τον Γιώργο τώρα και πώς θα τον βοηθήσω τον Γιώργο σε 2 μήνες. Έτσι ο Γιώργος να μην έχει ανάγκη εμένα 4 μήνες, 5 μήνες συνεχόμενα. Ναι. Αυτό είναι. Ξέρεις, όλοι οι ορθοπαιδικοί ξεκουράζουν 2 εβδομάδες, πάντα χάπια, αντιφλεγμονώδη. Όχι, δεν το πιστεύω καθόλου αυτό το πράγμα εγώ. Ποτέ δεν το πίστευα. Πριν καν ασχοληθώ και με τη φυσικοθεραπεία, δεν το πίστευα αυτό το πράγμα. Γιατί εσύ όμως υπάρχει ακόμα.
Γιατροί τώρα, έτσι. Ναι, ένας φίλος μου, ένα τώρα πέρασε πρόβλημα στον πνεύμονα και ο καθένας του έλεγε άλλα ντάλουν. Δηλαδή, ο ένας του έλεγε είναι θλάση στο ρομβοειδή. Ο άλλος του έλεγε είναι. Ο καθένας έλεγε τη ειδικότητά του κάτι παραμφερές. Και λέγανε είναι δυνατόν. Είχε κάνει εκτινογραφία θώρακος και δεν του βρήκαν ότι είχε πρόβλημα. Και λέω, πώς γίνεται αυτό, ρε παιδιά. Πήγε σε 5 γιατρούς ο άνθρωπος. Απίστευτο. Και λέω, γιατί συμβαίνει αυτό, δεν το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω, να πω σας ότι αυτοί οι γιατροί δεν έχουν. Οποιοδήποτε τέλος πάντων δεν έχουν γυμναστεί ποτέ, δεν έχουν αισθανθεί οι ίδιοι πώς είναι να κάνεις προπόνηση. Ίσως κάποιοι δεν εμπιστεύονται την προπόνηση. Τώρα είμαστε σε στάδια πλέον που θα συνταγογραφείται και η άσκηση. Μακάρι. Δηλαδή είμαστε σε αυτό το δρόμο. Επίσης είχαν πετύχει από τον σύνδεσμο των πανελλήνων των φυσικοθεραπευτών πλέον οι ορθοπαιδικοί να μην ορίζουν τι φυσικοθεραπεία θα κάνει ο φυσικοθεραπευτής, ενώ παλιότερα ορίζανε. Σου λέγε 10 συνεδρίες λέιζερ. Από πού και ως πού ο ορθοπαιδικός τώρα να ορίσει τι θα κάνει ο φυσικοθεραπευτής. Πλέον σου λέει, σου γράφω 10 φυσικοθεραπείες. Τελεία. Πας λοιπόν στον φυσικοθεραπευτή και ο φυσικοθεραπευτής σου θα αποφασίσει πώς θα σε θεραπεύσει. Ήταν μεγάλο επίδευμα αυτό που κάνανε. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι στα επόμενα χρόνια θα συνταγογραφείται και η άσκηση, το οποίο πρέπει, γιατί είναι και για το καλό να ξεκινήσει η δημόσια υγεία, ας το πούμε. Μιλήσαμε για το prehab. Για το rehab τώρα. Rehab όσον αφορά το τι πρέπει να κάνει κανείς μετά την προπόνηση, φαντάζομαι. Σωστά. Σίγουρα όχι αυτό που βλέπω και έβλεπα και συνεχίζω να βλέπω στα γυμναστήρια, ότι σηκωνόμαστε και φεύγουμε όπως είμαστε κατευθείαν. Ωραία, ωραία. Τι πρέπει να κάνει κάποιος. Πρέπει να αφιερώνει κάποιο χρόνο σίγουρα να κάνει τις διατάσεις. Και δεν λέω τις διατάσεις αυτές που δείχνανε παλιά στα γυμναστήρια, λίγο χεράκι ή πάνω από το κεφάλι πίσω κτλ. Πρέπει τους μύες που έχεις γυμνάσει να πας και να τους διατείνεις για να αποκτήσεις, όχι για να μην πιαστείς την επόμενη μέρα που όλοι πιστεύουν. Δεν είναι αυτός ο ρόλος που κάνεις τις διατάσεις σου μετά την προπόνηση. Ο ρόλος είναι για να μην αποκτήσει ο μυς βραχύνσης, να διατηρήσει την ελαστικότητά του. Αυτό είναι. Γιατί όταν πας και κάνεις προπόνηση ένα μη, κάνεις π.χ. squat, ωραία. Η τετρακέφαλή σου, μοιραίως, οι οποίοι στη γη σου όλοι σφίγγουνε. Αυτούς μετά, άμα δεν τους διατείνεις, όταν τελειώσεις μετά το πέρας της προπόνησης σου, αυτοί θα πάνε και θα μείνουν φραχημένοι, κοντυμένοι κοινώς. Πρέπει να μπορέσεις εσύ να τους ξανατεντώσεις έτσι ώστε να έχουν ένα υγιείς. Και θα σου πει τώρα ένας, ναι ρε φίλε, αλλά όταν πάω και κάνω squat, κάνοντας απλά την άσκηση, βελτιώνω και το εύρος κίνησής μου. Γιατί να χρειαστώ εγώ να κάνω μετά διατάσεις. Αφού έχω κάνει την κίνηση και σιγά σιγά με τον καιρό κάνω progressive overload και στο εύρος κίνησης. Βάζοντας τα κιλά δηλαδή, κατεβαίνω όλο και πιο κάτω, όλο και πιο κάτω και πλέον έχω φτάσει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο, άρα και τι μετά να κάνω διατάσεις. Αφού το έχω βελτιώσει το level μου. Ναι, αυτό ισχύει. Κάνω τον αντίλογο τώρα, κατάλαβες. Το κατάλαβα. Κουβέντα. Εύρος κίνησης έχεις βελτιώσει, αλλά από άλλες διατάξεις έχεις βελτιώσει το εύρος κίνησης. Έχεις βελτιώσει το εύρος κίνησης από τις αρθρώσεις, οι οποίες έχουν μεγαλώσει το εύρος κίνησης. Όχι από τον μη, τώρα μιλάμε για τον μη, έτσι. Ο μης είναι ο οποίος θα αποκτήσει βραχύνσεις. Οπότε, ναι, μεν αποκτάει εύρος κίνησης λόγω των αρθρώσεων, οι οποίοι μαθαίνουν να δουλεύουν σε πιο ακραίες θέσεις από ό,τι πριν. Αλλά εάν δεν πας να κρατήσεις λοιπόν τους μη σου ελαστικούς, εκεί λοιπόν που οι καμπτήρες του ισχύου θα μπορούν να πάνε μέχρι κάτω και θα μπορούν να τεντωθούν πίσω, ξαφνικά άμα έχεις μια βράχυνση θα σου το αφήνει το ποδαράκι σου εδώ. Δεν θα πήγαινε μέχρι κάτω. Άλλωστε ο Τέντογλου και όλοι αυτοί δεν θα κάνανε διατάσεις ποτέ. Άμα δεν χρειαζόντουσαν. Ακριβώς. Είναι και η άλλη περίπτωση που για την αποκατάσταση, ας πούμε, μετά την προπόνηση, που ο άλλος έχει κάνει ένα workout, έχει φτάσει 180 παλμούς και ξαπλώνει μετά 10 λεπτά έτσι κάτω. Όχι, αυτό το θεωρώ λάθος. Φυσικά. Το θεωρώ μεγάλο λάθος. Αυτό πρέπει να κινείσαι, να πέφτουν οι παλμοί σου προοδευτικά. Δηλαδή, όπως οι παλμοί ανεβαίνουν προοδευτικά με το ζέσταμα, έτσι με την αποθεραπεία πρέπει να πέσουν και προοδευτικά. Είναι επικίνδυνο. Σωστά, για την καρδιά να σταματάει τόσο απότομα. Βέβαια. Όπως γι' αυτό και σε όλους λέω, περπατήστε, κάντε λίγο ποδήλατο, recovery, 2-3 λεπτάκια ή ακόμα και αυτό που λέμε μαζέψτε τα κιλά γρήγορα. Δεν είναι για να μπει το επόμενο τμήμα. Που είναι και αυτό ένας λόγος. Καλά, είναι και αυτό ένας λόγος. Είναι και αυτό ένας λόγος. Αλλά όντως το να μαζέψεις τα κιλά και να κινηθείς, εγώ το βλέπω και σαν αποκατάσταση. Ή να σφουγγαρίσεις στο έδαφος. Αυτό νομίζω ήταν το καλύτερο. Το καλύτερο recovery. Βέβαια. Οπότε είναι και αυτό σημαντικό ένα κομμάτι, να το πούμε. Εντάξει, πέρα από την πλάκα. Εννοείται. Επίσης, αν έχεις παρατηρήσει μετά ανάμεσα σε σετ ή ενώ κάποιος κάνει κάποιο workout, ας πούμε. Δεν έχεις δει πόσους ανθρώπους θα πάνε και να κάθονται κάτω όταν έχουν κουραστεί. Εγώ ποτέ δεν τους άφηνα. Σίγουρα τους έλεγα. Όρθιος. Δεν τους αφήνω ποτέ να κάθονται κάτω. Πάλι για αυτόν τον λόγο. Δεν μπορείς εκεί που είσαι στο πικ να πας να τα βιαστείς και να. Πρέπει να είσαι σε κίνηση.
Να πέσουν οι σφιγμοί, βέβαια. Όσο δύσκολο κι αν είναι, πρέπει έστω και λίγο να κινηθείς. Και το βλέπουμε από αθλητές υψηλού επίπεδου που κάνουν γαλακτικά κομμάτια και μετά λίγο θα μπουν στο ποδήλατο. Να πέσουν προοδευτικά οι παλμοί. Πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια. Μια ελαφρία, έστω και το περπάτημα, έτσι. Αν ο άλλος δεν είναι σε θέση, εντάξει, γιατί μπορεί να μην είναι σε θέση, να έχει γονατίσει ο άνθρωπος. Περπάτημα, δεν είπαμε έτσι. Να κάνει τρέξιμο ή να κάνει σκηνάκι. Περπάτημα, απλό. Βιώσαμε την καραντίνα και σε ένα βαθμό άλλαξε τις συνήθειες των ανθρώπων. Πώς πιστεύεις ότι έχει επηρεάσει όλο αυτό? Καλά, με την καραντίνα είδα πράγματα που δεν πίστευα ποτέ ότι θα δω. Έκανα πράγματα που πίστευα ποτέ δεν θα κάνω. Και εγώ ίδιος δηλαδή, όχι μόνο. Ναι. Εντάξει, είναι μαύρη περίοδος πιστεύω. Έτσι, για όλους πάρα πολύ δύσκολη. Αλλά μπορούμε να δούμε μέσα από αυτό, τη σκοτεινή περίοδο τι καλό βγήκε. Άρχισε να γίνει μέσα στον κόσμο. Κόσμο που σε άλλες περιπτώσεις δεν θα γεμίσει τον ποτέ. Δηλαδή ήταν τόσο σκασμένος που άρχισε να βγαίνει έξω για περπάτημα. Έβλεπες έξω ανθρώπους μεσήλικες, πιο μεγάλης ηλικίας, να πάνε για τζόκινγκ, χαλαρό, να βγαίνουν με τα σκυλιά τους βόλτες με τις ώρες. Με λίγα λόγια, βάλανε στη ζωή τους τη γυμναστική. Πολύ σημαντικό πράγμα που πριν ούτε κατά διάνοια δεν το έκανε αυτό το πράγμα. Και για να το πάω παραπέρα, έχεις παρατηρήσει πόσα πλέον έχουν αισθανότητα προάστια, ειδικά έχουν ανοίξει, έχουν φτιαχτεί πόσα υπαίθρια γηπεδάκια, τα οποία παλιότερα δεν υπήρχαν. Εντάξει, ευθύνεται και ο Δήμαρχος Λιφάδας. Μπράβο στον Δημαρχάρα. Βέβαια, ναι, εννοείται. Κύριε Παπα-Νικολάου, εννοείται αυτό, να το πούμε. Δυνατός, εσύ. Δυνατός. Δηλαδή δεν υπάρχει. Είναι αυτό που αν είσαι λίντερ, είσαι λίντερ. Τελείως. Βέβαια. Κάνει τώρα γήπεδα παντού. Παντού, παντού. Όλος και να μην θέλει, θα περνάει, θα το βλέπει. Θα κάνει μία-δύο. Ισχύει. Και είναι όλα καταπληκτικά. Δηλαδή είναι πολύ υψηλών προδιαγραφών. Αλλά αυτό προέκυψε από μία ανάγκη. Που, δηλαδή ο Δήμαρχος το είδε, είδε μία ανάγκη του κόσμου. Ναι. Μέσα από την καραντίνα είδε ότι χρειαζόταν κάτι να κάνει ο κόσμος. Κάπως να εκτονωθεί και το έκανε πράξη. Και αντίστοιχα πλέον και στην Αργυρούπολη ο Κωνσταντάτος έχει κάνει πάλι την αντίστοιχα που είχε για τα γηπεδάκια όπως είναι και στη Γλυφάδα, ας πούμε. Και γενικά πλέον όλο και οι πιο πολλοί δήμοι και στην Αθήνα αρχίζουν και θετούν αυτή την τακτική. Δηλαδή φτιάχνουν γηπεδάκια υπαίθριες άσκησης. Ο κόσμος έχει αρχίσει να ασχολείται με τη γυμναστική. Όχι απαραίτητα να πάει σε κάποιο γυμναστήριο, αλλά έρχεσαι να γυμνάζεται. Και να σου πω και εγώ τώρα από προσωπικό επίπεδο, όταν με την καραντίνα που ήμουν πάρα πολύ, ξέρεις, εγώ με την άρση Θεφαρών και με αυτά, με το γυμναστήριο, με το κρόσφιτ και με αυτά, στην αρχή είχα πάθει σοκ, τι θα κάνουμε τώρα και δεν έχουμε να γυμναστούμε. Πανικός. Πώς. Και είδα εσύ ότι τότε ανακάλυψα το Strongman, ας πούμε. Προπόνηση με στοιχεία Strongman. Sandbags. Μιλάμε θησαυρό. Πόσα πράγματα έκανες? Πάρα πολλά πράγματα. Έβγαινα για τρέξιμο έξω, χιόνιζε, εντάξει, να χιόνιζε όχι, έβρεχε, είχε κακό καιρό, κρύο. Δεν το σκεφτόμουν. Που παλαιότερα είχε 12-15 βαθμούς. Πω, πω, κρύο, πού να πάμε για τρέξιμο. Στην καραντίνα, 9 βαθμούς, μια χαρά είναι. Αντιδυναμικό, φύγαμε. Δηλαδή, το δικό μου το mindset άλλαξε εντελώς. Και όχι μόνο το δικό μου, και πολλών άλλων ανθρώπων. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό είναι από τα σημαντικότερα που. Έτσι, μέσα από αυτή τη σκοτεινή περίοδο που ήταν για όλους τους ανθρώπους η καραντίνα, ας πούμε, αναδείχθηκε. Φάνηκε ότι μέσα στις δυσκολίες που περνάει ο καθένας, ότι τελικά η άσκηση τους βοήθησε και στο ψυχολογικό κομμάτι. Πάρα πολύ σημαντικό, βέβαια, γιατί είναι και ψυχοθεραπεία, έτσι. Ξεδίνεις, ενδορφίνεις, εντάξει. Αυτό θα σου έλεγα. Είναι ψυχοθεραπεία, όχι να το λέμε έτσι ρητορικά και φιλοσοφικά. Όντως, είναι δηλαδή επί των πραγμάτων. Λόγω των ενδορφινών, αισθάνεσαι καλύτερα όταν τελειώνεις την προπόνησή σου. Ναι. Οπότε εννοείται. Τώρα από τα κοινά γυμναστήρια, γιατί πάμε από τα υπαίθρια στα κοινά, ναι, τα κλασικά, δεν λέω τώρα τύπου crossfit άδικα, που έχουν τα μηχανήματα, που βγάζουν τις προσφορές. Πώς βλέπεις τη λειτουργία τους? Αν κάποιος επιλέξει να πάει να γραφτεί σε ένα commercial gym, θα έχει αποτέλεσμα ή θα μπει σε ένα γυμναστήριο, θα πληρώσει μια συνδρομή που θα έχουν βγάλει μια προσφορά και θα πει «Οπ, τι κάνουμε τώρα?» Κοίταξε να δεις. Πιστεύω ότι για να έχει αποτέλεσμα να κάνει κάποιος προπόνηση ενός γυμναστήριου, πρέπει να είναι ο ίδιος πάρα πολύ motivated, να ξέρει πολύ καλά τι θέλει να κάνει. Να είναι γνώστης. Να είναι γνώστης και να είναι πειθαρχημένος. Mm-hmm. Γιατί σε αυτά τα γυμναστήρια, όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά, μπαίνεις μέσα, είναι κάποιος στη ρεσεψιόν, οκ, δίνεις εκεί ένα 70-80-90 ευρώ πώς θα δίνεις το χρόνο. Το χρόνο. Το χρόνο. Και έχει μέσα τα δύο γυμναστές που είναι διακοσμητικά στοιχεία ως επιτοπλίστων. Άντε να σου κάνω ένα πρόγραμμα που είναι προ-cut, για όλους το ίδιο, αλλάζει μόνο τη σειρά των ασκήσεων. Και απλά ρυθμίζουν τους διαδρόμους κτλ. Τι θέλω να πω με όλο αυτό. Άμα έρθει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ξανακάνει γυμναστική ζωή του, ή έρχεται από κάποιο τραυματισμό, ή οτιδήποτε, έχει κάποιο πρόβλημα υγείας που πρέπει να προσέξει, δεν νομίζω ότι θα βρει αυτό που ψάχνει σε ένα τέτοιο γυμναστήριο. Γιατί ακριβώς δεν θα βρει και τον άνθρωπο να το αδείξει. Οπότε, τι προσέγγιση θα πρέπει να έχει ένας απλός ασκούμενος όταν πάει σε ένα τέτοιο γυμναστήριο? Πρέπει να ξέρει για ποιο λόγο πάει.
Δηλαδή πρέπει να ξέρει ότι ξέρει τι, ναι, επέλεξε να πάω στο τάδε γυμναστήριο, είναι πάνθινο εννοείται. Με ενδιαφέρει να κάνω μόνο διάδρομο. Είναι safe αυτό το πράγμα, έτσι. Έμενα, δουλεύει, κλείνει το γυμναστήριο μου η ώρα 1 το βράδυ. Εγώ τελειώνω τις δουλειές στις 8, μπορώ να πάω 9.30 ώρα, 10 η ώρα που εκείνη την ώρα με βολεύει να κάνω μια ώρα διάδρομο. Αλλά μέχρι εκεί. Να κάνω και κάνω προγραμματάκι εύκολο στα μηχανήματα να τα περάσω για να αισθάνομαι ότι έκανα κάτι. Και πάλι, εμένα μου φαίνεται και αυτό επικίνδυνο. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να έχει σαν ρουτίνα, θα πει: OK, είπα να κάνω chest press machine. Μετά θα κάνω λίγα push-up. Μετά θα κάνω λίγο Arnold πιέσεις. Ναι. Και να το κάνω αυτό για ένα χρόνο και να πει: γιατί έχω γίνει κυφωτικός, παιδιά. Και γιατί πονάει πίσω όμως μου. Έλα μου, ντε, αφού έκανες ένα push exercise. Δηλαδή, είναι κάποια πράγματα που ακόμα και τα απλά, μακροπρόθεσμα, μπορεί να είναι επικίνδυνα. Οπότε, εννοείται. Εγώ αυτό που λέω συνέχεια σε όλους, παιδιά, η καλύτερη επένδυση που μπορείτε να κάνετε, αφού δεν γνωρίζετε, πληρώστε έναν άνθρωπο που έχει αφιερώσει τα χρόνια του για να μάθει αυτά τα πράγματα, να σας βοηθήσει και να σας αποτρέψει από τραυματισμούς, να έχεις γρήγορα αποτελέσματα. Και όχι, δεν είναι ακριβώς. Γιατί δεν θα τραυματιστείς και θα έχεις γρήγορο αποτέλεσμα. Εννοείται αυτό. Είναι αυτά τα συμβατικά γυμναστήρια πλέον, σου λέω, πιστεύω είναι μόνο για όσους είναι γνώστες. Όσους είναι παλιοί, ας πούμε, έχουν μάθει να γυμνάζονται με αυτόν τον τρόπο. Ή να κάνεις personal μέσα σε αυτά τα γυμναστήρια. Ναι, ή κάτι τέτοιο, ας πούμε. Αν έχεις την οικονομική δυνατότητα και όλες, εντάξει. Δεν είναι και για όλους. Βέβαια. Εντάξει, είναι δύσκολο. Πολυτέλεια είναι, είναι, εντάξει. Όπως όχι, είναι πολυτέλεια. Είναι. Δεν μπορούν να το κάνουν όλοι. Είναι λογικό. Αλλιώς υπάρχουν και τα group που βολεύουν για την πλειοψηφία, ναι. Εννοείται. Εννοείται. Και φυσικά και το community, έτσι μεγάλο κομμάτι, το community. Στο γυμναστήριο που δεν υπάρχει. Ακριβώς. Αυτό το απρόσωπο πράγμα δηλαδή, γι' αυτό και το crossfit, μάλλον και αυτό άλλαξε το crossfit στο ρου της άσκησης, έτσι. Πολύ σημαντικό κομμάτι, δηλαδή πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ νομίζω ότι ξέφυγε για λίγο ο κόσμος από αυτή τη μάστιγα το δικέφαλο-τρικέφαλο, ότι με ενδιαφέρει μόνο στην μεζούρα, το δικέφαλο να είναι μέχρι το αυτή. Και τίποτα άλλο, ρε παιδί μου. Πώς φαίνομαι στον καθρέφτη, βγάζω καλή πόζα. Και τέλος, μέχρι εκεί, ρε παιδί μου είμαι. Βέβαια. Μάθανε πλέον, έμαθα κόσμος να αντιμετωπίσει και να γυμνάζει το σώμα του σαν ολότητα. Το functionality της υπόθεσης, ας πούμε. Κινήσεις λειτουργικές. Κάτι το οποίο έχει συσχέτιση με την καθημερινότητα, ας πούμε. Σε αυτό, ας πούμε, τα crossfit γυμναστήρια κάνανε πολύ μεγάλο καλό, γιατί φέρνανε σε επαφή τον απλό κόσμο με τις μπάρες. Με τους κρίκους, με τα ελεύθερα βάρη, με τα kettlebells, με πράγματα τα οποία ούτε τα φανταζόντουσαν πριν. Δηλαδή, όταν είχα πρωτοδεί εγώ, ας πούμε, το 2010, ξέρεις, το πεντάκιλο να είναι τέτοιο. Τι είναι αυτό? Που είχα συνηθίσει να είναι μια σελίδα από τα γυμναστήρια. Βάλαμε τα γέλια στην αρχή, λέγαμε. Ναι, λέμε, τι είναι αυτό τώρα, δηλαδή, μας είχε κάνει φοβερή εντύπωση. Ή τα ρασέ, πολλέ, όλο αυτό το πράγμα, αυτή η τεχνική. Να την κάνει τώρα όχι ένας αρχιβάρης, ένας απλός ασκούμενος, έτσι. Και να τον βοηθάει όμως. Πάρα πολύ. Εγώ αντιλήφθηκα τη δισκαμψία που υπήρχε. Ε, βέβαια. Δηλαδή αντιλαμβάνεσαι, όχι, τελικά δεν είμαι πολύ γυμνασμένος. Ακριβώς. Ακριβώς. Δεν μπορώ να κουνηθώ, μπορώ να κάνω μόνο αυτό και τίποτα παραπάνω. Ακριβώς. Εννοείται. Και το έχω δει αυτό και στους αθλητές κιόλας. Π.χ. ομαδικών αθλημάτων που είναι. Έχω δει αθλητές ομαδικών αθλημάτων πάρα πολύ δισκαμπτούς. Που δεν ήταν ωραίο θέμα. Δεν θα να πω κάτι παραπάνω σε αυτό. Ναι, εντάξει. Υπάρχει ένας μύθος που λένε οι αρσιβαρών κοντένει, οι ανόργανοι κοντένει, άμα παίζεις μπάσκετ είσαι ψηλός. Αυτό ναι, εντάξει. Οι γονείς φοβούνται για τα παιδιά τους, δεν ξέρουν αν πρέπει να τα πάνε να γυμναστούν. Δηλαδή, μου είχε έρθει μητέρα και λέει, μου είχε πει, κάνει από αυτήν την ηλικία. Και ήταν το παιδί 12 χρονών. Κάνει σε αυτήν την ηλικία να κάνει crossfit. Φοβόταν να φέρει το παιδί της εδώ πέρα. Έλεγε, ας παίξει λίγο με τα παιδιά εκεί στην πλατεία. Τώρα τι θα κάνει, crossfit. Τι θα πούμε σε αυτούς τους γονείς? Είναι πραγματικά αξιοπρόσθετο που ακόμα εν έτη 2024 υπάρχουν αυτές οι αντιλήψεις. Δηλαδή ότι σε κοντένουν τα βάρη. Δηλαδή με αυτή τη λογική, άμα κάποιος ας πούμε παίζει βόλεϊ, ψηλώνει. Γιατί άμα δει κανείς ότι στο βόλεϊ είναι όλοι ψηλοί. Άμα είσαι 1,70 στο βόλεϊ, δεν παίζει βόλεϊ απλά, έτσι δεν είναι? Όχι βέβαια, είναι φοβερός μύθος αυτό το πράγμα. Δηλαδή έχει καταρριφθεί εδώ και χρόνια. Απλά μάλλον φαντάζομαι ότι αυτοί οι γονείς βλέπουν αυτούς που κάνουν καριέρα σαν που είναι επαγγελματίες αθλητές που έχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σωματικά. Έτσι είναι ψηλοί επί οι βολεϊμπολίστες. Γιατί άμα ήταν κοντοί δεν μπορούσαν να παίζουν βόλεϊ. Ή ας πούμε οι ενοργανίστες είναι κοντοί γιατί άμα ήταν υψηλοί, είχαν μεγάλα άκρα, θα είχαν μεγάλους μοχλοβραχίωνες. Δεν θα μπορούσαν να κάνουν πρωταθλητισμό. Mm-hmm. Το ίδιο και οι αρσιβαρίστες. Το ότι αν κάποιος τον βοηθάει το σώμα του να γίνει καλός να κάνει πρωταθλητισμό σε ένα άθλημα είναι άσχετο. Άμα μπορεί όλος ο κόσμος να κάνει αυτό το άθλημα ή άμα θες αφήσει
κοντό ή να ασχοληθεί π.χ. με τα βάρη. Είναι γενετική με λίγα λόγια έτσι. Βεβαίως. Εννοείται. Καταρχάς, είναι αποδειγμένο και από τις έρευνες και από, από τις μελέτες ότι από μικρή ηλικία όταν τα παιδάκια κάνουν βάρη, έτσι, δεν σου λέω τώρα να κάνουν υπερβολικά βάρη, αντιστάσεις, να το πούμε γενικά. Ωραία, άμα κάνουν αντιστάσεις, ενισχύεται πάρα πολύ η οστική τους πυκνότητα ενώ μεγαλώνουν. Ωραία, να πούμε και από ποια ηλικία μπορεί να ξεκινήσει κάποιος να κάνει crossfit, ας πούμε. Εγώ θα σου έλεγα crossfit με την παιχνιώδη μορφή και από το δημοτικό. Θα μπορούσε να το. Βεβαίως. Παιχνιδάκια. Εννοείται. Δηλαδή δεν θα σε κόβουν 100 κιλάρα σε. Προφανώς. Παιχνίδι είναι στην ουσία. Όλα τα αθλήματα στην αρχή, όταν τα παιδάκια είναι μικρά, έχουν την παιχνιώδη μορφή. Γιατί αλλιώς δεν τα κρατάς τα παιδιά, τα χάνεις. Δεν μπορείς να τους μάθεις τεχνικές κινήσεις όταν είναι τα παιδιά, ξέρω εγώ, 7-8 χρονών. Θέλουν κάτι το οποίο να είναι παιχνίδι, να χαίρονται το κάνουν. Στην άρση βαρών ξεκινάνε για παράδειγμα από 5-12 χρονών. Που πάλι κάνουν ένα κομμάτι τεχνικής και μετά πάλι έχουν παιχνίδι. Δεν έχουν προπόνηση όπως κάνει ένας έφηβος ή όπως κάνει ένας ενήλικας ή ένας παίδας, ας πούμε. Έχει η ρουτίνα full και τα ίδια και τα ίδια εκεί. Βέβαια. Εννοείται. Οπότε οι γονείς δεν πρέπει να φοβούνται. Κάθε άλλο. Τα παιδιά τους μπορούν να τα ξεκινήσουν το οτιδήποτε. Εννοείται. Είναι αυτό που λέγαμε και πριν, ότι πρέπει να εμπιστευτούν καταρχάς τον προπονητή, τον δάσκαλο, οτιδήποτε και να είναι, και να μην φοβούνται. Και εγώ θα πω ότι είναι και απαραίτητο. Δηλαδή, είναι απαραίτητο να κάνει ένα άθλημα το παιδί. Και άμα πει δεν μου αρέσει τίποτα, κάτι θα του αρέσει. Θα δει, ναι, να το. Κάτι θα βρει. Και ο γονιός θα παίξει το ρόλο του. Άμα κάνει και αυτός κάτι της, θα κοιτάει το παιδί. Συνήθως έτσι γίνεται. Δηλαδή, το παιδί, άμα κάτι κάνεις εσύ σαν γονιός, το παιδί σε βλέπει και ασυνέστα θέλει να σου μοιάσει να σε ακολουθήσει. Άμα είσαι στον καναπέ όλη μέρα με τσιγάρα, ξέρω εγώ κτλ. Μετά τη δουλειά. Μάλλον δεν θα θέλει το παιδί να γυμναστεί και τόσο. Θα έχει λάθος πρότυπα, νομίζω. Πάμε στα λιμέρια της Άρης Βαρών, που δεν μιλήσαμε και πάρα πολύ. Ναι. Να μιλήσουμε λίγο για προγραμματισμό. Θέλω να μου πεις τι προσέγγιση πρέπει να έχει κάποιος που είναι σε αρχάριο level και θέλει να κάνει Άρης Βαρών στο κομμάτι του προγραμματισμού και γενικά πώς πρέπει να κινηθεί. Και ένας που είναι πιο προχωρημένος. Δηλαδή να μιλήσουμε πώς πρέπει να μοιάζει μια προπόνηση σε εβδομαδιαία βάση. Κοίταξε, τώρα εδώ μου ανέφερες δύο τελείως διαφορετικούς ανθρώπους. Έτσι. Ένας δηλαδή, ο οποίος μπαίνει στο κομμάτι της Άρσης Βαρών πρώτη φορά, θεωρούμε ότι δεν ξέρει να κάνει τις κινήσεις της Άρσης Βαρών. Ωραία. Οπότε το πρωταρχικό μας μέλημα είναι να μάθει να κάνει τις κινήσεις της Άρσης Βαρών. Εγώ συνήθως δεν ακολουθώ μια διαφορετικότερη στρατηγική από ό,τι άλλοι συναδελφοί μου που είναι προπονητές. Δηλαδή, δεν θα τον βάλω να κάνει πρώτα, ας πούμε, RSE με μπάρα. Θέλω πρώτα να τον μάθω. Στη θέση overhead να είναι ακριβώς. Πάντα παίρνω την κίνηση και τη πάω στα επιμέρους στοιχεία. Έτσι ώστε να ξέρω ότι όταν θα τον βάλω να κάνει π.χ. ένα RSE, έστω με 40 κιλά, όταν θα βρεθεί με το φορτίο αυτό πάνω από το κεφάλι του, να μην φοβηθεί και του φύγει πίσω η μπάρα και να του κάνει καμιά υπερδιάταση, ας πούμε, στον ώμο ή οτιδήποτε τέτοιο. Οπότε, όταν κάποιος είναι αρχάριος, το πρωταρχικό μας μέλημα είναι να μάθει τις κινήσεις και να εξοικειωθεί πάρα πολύ με το trajectory που λέμε, με την κίνηση της μπάρας. Και με την υποδοχή της μπάρας, με τα μετατραβήγματα, να σπάσουμε την κίνηση σε επιμέρους κομμάτια, έτσι ώστε να δούμε πώς πρέπει να εδρά ο αθλητής σε κάθε κομμάτι και στο τέλος αυτό να το συνθέσουμε και να βγει η κίνηση σωστά από την αρχή. Θα μου πεις, έρχεται ένας τώρα στο γυμναστήριο και θέλει να κάνει RSE, και θέλει να κάνει αρσεβαρών. Και να τον βάλεις να κάνει τραβήγματα, να τον βάλεις να κάνει, ξέρω εγώ, πρέσεις και τέτοια. Πρέπει να τα κάνει αυτά στην αρχή. Τι γίνεται, πιβισάκι. Και πάμε. Πρέπει να τα κάνει. Βέβαια, πόσες φορές δεν έχεις δει ανθρώπους να παλεύουν να κάνουν overhead με ένα PVC. PVC και να πεθαίνουν. Να μπορούν να μην πεθαίνουν. Να υδρώνουν ολόκληροι. Με το PVC και να λένε δεν πάει. Εντάξει, τι να κάνουμε. Θα μάθουμε το deadlift, θα μάθουμε το overhead squat, το press. Εννοείται. Σιγά-σιγά, προοδευτικότητα. Το squat, το σωματικό βάρος. Υπάρχουν πάλι, πιάνω με αυτό που είπες, υπάρχουν τώρα και κάποιοι άλλοι αθλητές που έρχονται από το powerlifting. Ωραία. Που σημαίνει ότι έχουν πολύ δυνατό back squat, έχουν δυνατό deadlift, έχουν φοβερό πάγκο. Εντάξει. Και σου λένε θέλω να κάνω Άρση Βαρών. Καμία σχέση τον άθλημα με το άλλο. Έτσι. Το ένα είναι ταχυδυναμικό, το άλλο είναι ομιδύναμη. Strength. Ωραία. Πάλι και αυτόν πρέπει να, άσχετα αν έχει κάνει 200 κιλά βαθύ, πρέπει να κάτσει να σπάσει ή να κάνει, ξέρω εγώ, 210 deadlift, να σπάσει την κίνηση επιμέρους. Πρέπει να μάθει να τραβάει. Πρέπει να μάθει να είναι ταχυδυναμικός πάνω στην κίνηση. Έτσι. Άρα με λίγα λόγια πρέπει να αφιερώσει άπειρες εργατόρες στο τεχνικό κομμάτι. Κάθε κίνηση χρειάζεται 3.000 επαναλήψεις για να αποτυπώσουμε άλλωστε στο σκληρό μας δίσκο και να βγαίνει έτσι, στον αυτόματο. Οπότε, ναι. Τώρα, άμα κάποιος είναι σε προχωρημένο level και θέλει να κάνει προπόνηση, συνήθως
κάθε προπονητική μονάδα, κάθε προπόνηση δηλαδή, μες στην εβδομάδα, κάθε ημέρα. Συνήθως έχει και το αρασέ και το επολέ ή κάποιο, ξέρεις, παρεμφερές, κάποια κίνηση από αυτές δηλαδή. Μπορεί να ήταν power, ας πούμε, αρασέ ή power επολέ ή μόνο hang, αρασέ, hang, επολέ. Και σίγουρα έχει πόδια ή τραβήματα, έτσι. Δηλαδή κάθε μέρα ένας που κάνει αρσιβαρών τα προπονεί όλα. Δεν τα προπονεί κάθε μέρα στον ίδιο βαθμό έντασης, έτσι, προφανώς, γιατί θα κυκόταν, έτσι, θα έκανε overtrain. Πρέπει λοιπόν εκεί, τώρα εκεί μπαίνει ο προγραμματισμός. Πρέπει αφενός να υπάρχει κάποιος στόχος, κάποιο αγώνα, ας πούμε, ότι έχω αγώνα, ξέρω εγώ, τον Νοέμβριο, που είναι τα ανοιχτά πρωταθλήματα στην αρσιβαρών, ή έχω έναν αγώνα, ξέρω εγώ, το καλοκαίρι. Βάζω έναν μακροπρόθεσμο στόχο. Μετά πρέπει και με αυτό που το πω, το σεμινάριο που είχαμε κάνει εκεί στο Πηλέα, που είχε πει ο Στάθης στον προγραμματισμό. Σπάμε λοιπόν τις προπονητικές μονάδες στα μέρη, τους μεσόκυκλους, και δουλεύουμε αναλόγως σε κάθε μεσόκυκλο τις εντάσεις μας. Σε γενικές γραμμές όμως πρέπει να σκεφτούμε ότι μέσα σε μια εβδομάδα πρέπει η εβδομάδα να έχει και το πικ της, αλλά να έχει και την πτώση της. Έτσι ώστε το σώμα να μην είναι συνέχεια επιφορτισμένο με πάρα πολύ το NAS. Το NAS είναι τα κιλά επί της επαναλήψης. Θα σου πει κάποιος. Ωραία. Καλά όλα αυτά. Αλλά πόσες προπονήσεις να κάνω? Ας ξεκινήσω με τα βασικά. Να κάνω 2 τη βδομάδα, να κάνω 3. Άλλοι κάνουν 9, ας πούμε. Ναι. Πώς θα ξέρω εγώ πόσες προπονήσεις πρέπει να κάνω? Έχω χρόνο, σου λέει άλλος. Πόσες πρέπει να κάνω? Η απάντηση είναι τι θες να κάνεις. Είναι η απάντηση. Θες να κάνεις αρσιβαρών καθαρά? Θες να κάνεις crossfit? Ναι, μιλάμε τώρα για την αρσιβαρών. Ότι κάποιος θέλει να ανεβάσει το performance καθαρά στην αρσιβαρών. Μιλώντας για μόνο για αρσιβαρών. Ναι. Κάθε μέρα προπόνηση. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα προπόνηση. Εγώ θα πω, θα συμπληρώσω ότι έχει να κάνει με την αποκατάσταση του. Δηλαδή, αν κάποιος κάνει Δευτέρα, Τρίτη και βλέπεις ότι έχει διαλυθεί και δουλεύει σε ένα ποσοστό 75%, 80%, που δεν είναι μεγάλο ποσοστό. Και Τετάρτη είναι σμπαράλια. Πάρε ρε, άνθρωπε. Δηλαδή, πρέπει ο προγραμματισμός να βγαίνει με κριτήριο την αποκατάσταση που έχει ασκούμενος. Βέβαια, τώρα σε αυτό το παράδειγμα που μου έθεσες είναι κάποιος ο μάλλον αρχάριος. Θέλω να σου πω ότι κάποιος που κάνει αρσιβαρών ένα χρόνο ή έκανε άλλο άθλημα, ένας κροσφιτάς, ένας έκανε crossfit, προτατισμός το κροσφιτάς, ωραία. Αυτός δεν θα έχει πρόβλημα να μάλλον κάνει κάθε μέρα προπόνηση. Μάλλον ναι. Δεν θα πάει να κάνει κάθε μέρα στο 95% προφανώς, έτσι. Αλλά θα είναι πολύ χαλαρές κάποιες προπονήσεις αναγκαστικά. Μετά πάμε στο άλλο κομμάτι. Δηλαδή, κάποιος που είναι αρχάριος και θα μπει σε αυτό το κομμάτι, προφανώς θα κάνει 3 φορές την εβδομάδα γιατί θα είναι πιασμένος καταρχάς. Ναι. Δεν θα μπορεί να αγωνιστεί για κανένα μήνα. Αφού παίρνει αυτό το σημάδι. Πάντα στάδιο, εγώ θα πω ότι υπάρχουν και τα ενδιάμεσα στάδια. Δηλαδή, ότι δεν υπάρχει μόνο το 3 φορές την εβδομάδα και 9. Από το 3 για να πας στο 9 υπάρχουν κάποια σκαλοπάτια. Καλά, το 9 είναι. Ναι, θέλω να πω. Πορταλισμός, ναι, ότι δηλαδή, κομπανία με, ναι. Εθνική ομάδα τύπου, πρωί βράδυ προπόνηση. Οπότε αυτό που θέλω να πω τέλος πάντων είναι ότι η συχνότητα έχει να κάνει κυρίως με την αποκατάσταση που έχει ο κάθε ασκούμενος, γιατί πραγματικά μπορεί να λέμε 3 level ότι υπάρχουν, αλλά υπάρχουν πολλά level. Δηλαδή κάποιος που βγάζει τις 3 προπονήσεις και είναι εντάξει, άλλος τις 4, άλλος τις 5, άλλος δηλαδή που μπορεί να είναι 35 και να, ή 40 να κουράζεται πιο εύκολα από έναν 25 ή 20. Παίζουν πολλά ρόλο τέλος πάντων. Επίσης παίζει ρόλο η καθημερινότητά του. Ακριβώς αυτό. Άμα εκείνος έχει δουλειά που ξυπνάει το πρωί από τις 7, δουλεύει 10 ώρες και πηγαίνει για προπόνηση, αντικειμενικά νομίζω ότι δεν μπορεί να κάνει κάθε μέρα, να πιέζεται αυτό το κάθε μέρα. Ωραία. Ναι. Μπορεί να κάνει γυμναστική κάθε μέρα, έτσι. Απλά δεν μπορεί να πιέζεται κάθε μέρα, πιστεύω. Δηλαδή θα του βγει αυτό που λες. Αυτή η κούραση. Που μπορεί να μην προέρχεται αυτή καθ' αυτή από την προπόνηση, όμως σίγουρα δεν θα βοηθήσει η έντονη προπόνηση σε καθημερινή βάση. Μιλήσαμε για το κομμάτι της συχνότητας. Πάμε τώρα στο κομμάτι του όγκου. Δηλαδή, ας μιλήσουμε για τα σετ. Δηλαδή, ποιο είναι το optimal? Δηλαδή, πόσο σετ πρέπει να κάνει κάποιος προχωρημένος? Δηλαδή, θέλει άλλος να ανεβάσει για παράδειγμα τα πόδια του, θέλει να ανεβάσει το αρασέ του. Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος αριθμός? Ή για τον καθένα ξεχωριστό? Ή κάπου αυτό είναι πάρα πολύ, αυτό είναι πάρα πολύ λίγο? Πάλι έχει να κάνει αυτό με τον προγραμματισμό που ακολουθεί ο κάθε αθλητής. Δηλαδή, υπάρχουν διάφοροι τύποι προγραμματισμών. Ο κλασικός ο προγραμματισμός που είναι ο περιοδισμός. Ξέρεις, 3 εβδομάδες ανεβαίνει σταδιακά, 4η εβδομάδα deload, ξανά πάλι τον κύκλο με λίγο παραπάνω, ας πούμε. Πάντα πρέπει να αντιμετωπίζουμε τον όγκο προπόνησης σαν το λεγόμενο το NAS που λέμε. Δηλαδή, set επί κιλά επί επαναλήψεις. Αυτό είναι ο τρόπος που πρέπει να σκεφτόμαστε. Τι θέλω να πω με αυτό? Μπορεί κάποιος αθλητής να έρθει μια μέρα και να κάνει 3 μονές το 98% του και να έρθει την επόμενη μέρα και να κάνει
5 διπλές το 80% του. Ωραία. Το τονάζει στη μία περίπτωση είναι χ και στην άλλη περίπτωση είναι ψ. Ωραία. Mm. Αυτά τα δύο βλέπεις ότι ενώ τη μία μέρα τον ευρωμικό του έχει γίνει σπαράλια γιατί έχει δουλέψει 100%, το τονάζει ότι είναι μικρό σχετικά όμως. Την επόμενη μέρα τον ευρωμικό του είναι πιο χαλαρό γιατί δουλεύει σε χαμηλές εντάσεις. Και έτσι μπορεί να ανεβάσει το τονάζ. Σίγουρα, σαν κανόνα, μπορώ να πω ότι δεν μπορώ να τα ανεβάσω όλα ταυτόχρονα. Έτσι. Δεν μπορώ να ανεβάσω και σετ και επαναλήψεις και φορτίο. Είναι λάθος. Είναι λάθος με μαθηματική ακρίβεια θα χτυπήσει κάποιος όταν το κάνει αυτό. Πρέπει πάντα να έχεις στο νου του το τονάζ να κυμαίνεται αυξητικά κάπως, έτσι, αλλά να, με τις υπόλοιπες παραμέτρους να παίζει κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην κουράζεται, να δίνει χρόνο στον σώμα του για αποκατάσταση. Οπότε, αν κάποιος μας ρώταγε τι εύρος να χρησιμοποιήσω για την κάθε κίνηση. Δηλαδή, στην αρσιβαρόν έχουμε back squat, έχουμε front squat, έχουμε το αρασέ, έχουμε το πολυζετέ. Θα υπάρχει κάποιο optimal εύρος set, μάλλον, ανά εβδομάδα. Καταρχάς, είναι διαφορετική η προσέγγιση όσον αφορά τις κινήσεις αρσιβαρόν, που είναι το αρασέ και το πολυζετέ, ας πούμε, που είναι ταχυδυναμικές. Και διαφορά στα back squat, στα front squat, στα ασκείς δύναμης. Ακριβώς. Οι ασκείς δύναμης είναι, τις δουλεύουν συνήθως 3 set στην προπονητική μονάδα από επαναλήψεις όταν είμαστε σε off-season 5 με 6, ενώ όταν πηγαίνουμε προς τον αγώνα τότε οι επαναλήψεις πέφτουν και προφανώς μεγαλώνει η ένταση, δηλαδή τότε μιλάμε για διπλές, τριπλές επαναλήψεις και μονές, σπάνια θα δεις αρσιβαρίστα να κάνει πεντάρα, εξάρα, ας πούμε, κοντά στους αγώνες. Αυτά τα κάνουν πολύ πριν το φορμάτισμα. Τώρα μιλάς για επαναλήψεις. Ναι, και σετ. Τα σετ συνήθως είναι τόσο, γύρω στα 3. Όταν μιλάμε για back squat, 3 με 4 σετ. Παραπάνω δεν κάνουμε. Το πολύ. Τώρα, όσον αφορά τις ταχυδυναμικές κινήσεις, δηλαδή αρασέ, επολέζεται, πάλι μιλάμε για τα λειτουργικά σετ, έτσι δεν είναι? Ναι. Ωραία. Τότε σε λειτουργικά σετ νομίζω ότι σε κάθε κίνηση 3-4 σετ με το φορτίο το λειτουργικό είναι αρκετά στην κάθε προπόνηση. Αλλά μιλάμε τώρα ότι οι επαναλήψεις σε αυτά τα σετ δεν είναι 5 και 6, έτσι είναι, μιλάμε από 1 μέχρι 3, μέχρι εκεί. Έχει νόημα κάποιος στις ασκήσεις δύναμης να κάνει εύρη επαναλήψεων που να ξεπερνάνε τα 7-8. Για παράδειγμα, κάποιος να κάνει back squat, front squat, τραβήγματα ή κινήσεις τέλος πάντων δύναμης κυρίως που να είναι με μεγάλο εύρος επαναλήψεων. Βεβαίως, εννοείται πως έχει νόημα. Το κάθε πράγμα έχει νόημα, απλά το θέμα είναι πότε θα το κάνεις. Δηλαδή, άμα είσαι στην off περίοδο, έτσι έχεις τελειώσει τον αγώνα σου για παράδειγμα και μπαίνεις σε ένα νέο προπονητικό πλάνο για την επόμενη σεζόν. Εκεί πέρα εννοείται πως είναι καλό να χτίσεις πάλι μια βάση και για να κάνεις την υπερτροφία σου, γιατί όχι την υπερτροφία, εννοείται και ο αρσιβαρίστας πρέπει να την κάνει την υπερτροφία. Εγώ αυτό είμαι αυτής της άποψης. Δηλαδή ένας μυς ο οποίος είναι πιο μεγάλος και οπτικά έτσι μπορεί να παράξει μεγαλύτερο έργο από κάποιον που είναι πιο μικρός. Δηλαδή άμα πάρουμε δύο μύες τους δώσουμε τα ίδια ερεθίσματα σε άποψη δύναμης, έτσι, ένας που είναι πιο μεγάλος, η θεωρία λέει ότι θα παράξει περισσότερο έργο. Άρα στη δύναμη θα παράξει περισσότερο έργο. Βέβαια, κάποιος που παίζει την κατηγορία 85 κιλών, ας πούμε, λέω τώρα, θέλει να μένει στα 85 κιλά. Άρα γιατί να τον ενδιαφέρει η υπερτροφία, αφού θέλει να μένει σε χαμηλά κιλά ή να είναι σε ένα κιλό όλο το χρόνο. Σε αυτόν το συγκεκριμένο θα του έλεγα να προσέξει τη διατροφή του, ώστε να μην ξεπερνάει τα απόλυτα 85 κιλά. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να είναι 85 κιλά και να έχει 15% ποσοστό λίπους. Και είναι κάποιο που είναι 85 και να έχει 10% ποσοστό λίπους ή 8% ποσοστό λίπους. Αντιλαμβάνεσαι ότι εκείνο που έχει 8% θα τον βλέπει και θα νομίζει πω είναι 100 κιλά. Ναι. Και όχι 85. Δηλαδή το βάρος είναι ένας αριθμός απλά. Το θέμα είναι η σύσταση του σώματος. Αυτό το βάρος που έχεις, ναι. Τι είναι? Είναι μυϊκός ιστός, είναι μάζα, λιπόδης, τι είναι? Εγώ σου λέω πιστεύω πάρα πολύ, δηλαδή και στην προπόνηση της υπερτροφίας, απλά όχι σε αγωνιστικές περιόδους, γιατί σε πάει πίσω από όλα τα υπόλοιπα. Σε κάνει αργό, σε κάνει βαρύ, σε κάνει να πιάνεσαι. Πάνω, υπάρχει κάτι άλλο που τελευταίο που θα ήθελες να πεις, κάποιο μήνυμα στο κοινό? Νομίζω ότι το πιο σημαντικό μήνυμα που μπορώ να δώσω στο κοινό είναι ότι πρέπει να βάλει την άσκηση στη ζωή του. Ανεξαρτήτως τι άσκηση είναι αυτή, έτσι, ότι τον καθένα τον κάνει χαρούμενο και τον ευχαριστεί. Αλλά πρέπει να γυμνάζει τον κόσμο. Σε οποιαδήποτε ηλικία. Θα συμφωνήσω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like στο βίντεο και εγγραφή στο κανάλι μου. Μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε όλοι υγιείς.